Πώς, για ακόμη μια φορά, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να συζητήσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Χάθηκε ακόμη ένας άνθρωπος στο δρόμο, νέο θανατηφόρο, με θύμα πεζό, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λεμεσό. Κύριε Γεωργίου, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιμήτη. Καλό μεσημέρι, κύριε τηλεθεατέ. Πείτε μας πρώτα πώς έγινε. Ήταν γύρω στις 9:20 ψες βράδυ, στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού, αυτοκίνητο στο οποίο οδηγείται από 21χρονο, ο οποίος δεν είχε ούτε άδεια ούτε ασφάλεια. Κρατώντας τη δεξιά λωρίδα κατευθυνόμενος ανατολικά προς δυσμάς, πάνω στα φώτα τροχέας που υπάρχει και διάβαση, παρέτηρε 85χρονο, ο οποίος διασταύρωνε τον δρόμο. Τι ώρα έγινε το δυστύχημα, κύριε Γεωργίου? Ήταν στις 20:49 το βράδυ, όπως θα το πω. Εκείνη την ώρα έχει φως, είχε φωτισμό ο δρόμος, είναι κάτι που... Ο δρόμος και η κοινή είναι αρκετά καλά φωτισμένος, είναι και από τις δύο λωρίδες. Ήταν, μπορούμε να πούμε, αδικαιολόγητα εκεί που τον χτύπησε. Ήταν πάνω στη συμβολή των φώτων με φωτολεχόμενη διάβαση, που όφιλε ο οδηγός του οχήματος να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Έχουμε καμιά μαρτυρία ότι ο πεζός όντως περίμενε να ανάψει το φανάρι που να του δίνει το δικαίωμα να περάσει, μια σκήτα σε διάβαση? Δεν είχαμε αυτό τη μάρτυρα, γιατί ο άλλος, ο φίλος του 85χρονου, είχε καταφέρει να περάσει λίγα δευτερόλεπτα πιο νωρίς. Έχουμε πάρει όμως τις κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή και τώρα τις εξετάζουμε για να διαπιστώσουμε κατά πόσο ήταν στο πράσινο τα φώτα τροχιάς ή στο κόκκινο. Τι σας είπε ο φίλος του θύματος, ότι έτρεχε ο οδηγός? Δεν έχουν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Όμως έχουμε διαπιστώσει επιστημονικά ότι είχε ταχύτητα το αυτοκίνητο. Η τροχιά εδώ καταλήγει ότι μάλλον έτρεχε σε εκείνο το σημείο. Σίγουρα ήταν πέρα του ορίου η ταχύτητα εκεί. Πόσα πρέπει να πηγαίνουμε σε εκείνο το σημείο, κύριε Γεωργίου? Στο δρόμο εκείνο είναι 50, αλλά στα φώτα τροχείας πάντα, όπως ξέρουμε, πρέπει να είσαι στα 30 όταν τα διασταυρώνεις τα φώτα. Οπότε πρέπει να αλλάξει ακόμη περισσότερη ταχύτητα. Και άρα λέτε εσείς ότι επειδή οι άνθρωποι ήταν σε διάβαση πεζών, είναι αδικαιολόγητο ένας οδηγός να μην τους προσέξει? Ναι, αλλά όπως σας έχω εξηγήσει, ο 21χρονος αυτός δεν είχε ούτε άδεια οδήγησης ούτε ασφάλεια. Ο οδηγός του οχήματος. Ο οδηγός του οχήματος, ναι. Τουλάχιστον σταμάτησε να βοηθήσει το θύμα. Αφού συγκρούστηκε με τον πεζό, εγκατέλειψε τη σκηνή. Στο μέρος παρέμεινε ο συνοδηγός, τον οποίο κρατήσαμε στο μέρος μέχρι να ειδοποιήσει τον φίλο του να τον πείσει να επιστρέψει πίσω στη σκηνή. Και επέστρεψε? Επέστρεψε μετά πάνω των 20 λεπτών περίπου. Και τι ισχυρισμούς προβάλλει ο 21χρονος? Ότι δεν τον αντελήφθηκε, ότι δεν έτρεχε, αλλά όπως σας έχω πει, ήταν αδικαιολόγητα να πει το τι, γιατί ήταν αρκετά καλά φωτισμένος ο δρόμος εκεί. Και άρα τώρα τα κλειστά κυκλώματα θα δώσουν απάντηση, κύριε Διευθυντά? Θα δώσουν την ακριβή απάντηση και την ικανοποιητική μαρτυρία για να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Να πούμε όμως ότι έχει συλληφθεί ο οδηγός, έχει συλληφθεί και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Έχουν οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου και είναι σε εξέλιξη διαδικασία τώρα για την κράτησή του. Ο ιδιοκτήτης γιατί συνελήφθη? Ο ιδιοκτήτης του οχήματος λέει ότι τα κλειδιά του τα έκλεψε ο 21χρονος, ο οποίος είναι συγκάτοικος του και συμπατριώτης του. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, κύριε Γεωργίου, για αυτή την υπόθεση? Να πούμε οι ευχές μας όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην έχουμε άλλα θανατηφόρα δυστυχήματα και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Πρέπει όλοι να είμαστε υπεύθυνοι οδηγοί και να έχουμε τα μάτια μας 14 όταν οδηγούμε στους δρόμους. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.